Θα παρουσιάσουμε τα εργαλεία, τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε αναπτύξει στο Ινστιτούτο, τα οποία αφορούν διάφορα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε και διαθέτουμε στους ενδιαφερόμενους, είτε επιχειρήσεις, είτε δημόσιους τομείς, είτε τοπική αυτοδιοίκηση, και τα διαθέτουμε από το site μας ελεύθερα στο διαδίκτυο για να μπορούν όλοι οι φορείς να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, πιο αποτελεσματικά, λόγω και της και να αντιμετωπίσουμε με καλύτερο τρόπο τον διεθνή ανταγωνισμό που είναι πολύ έντονος. Στοιχεία όπως, τι στοιχεία δηλαδή? Έχουμε στοιχεία αεροπορικά, έχουμε στοιχεία για ξενοδοχεία, για δυναμικό ή για τα οικονομικά του στοιχεία, έχουμε στοιχεία για τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχουμε στοιχεία βιωσιμότητας, δηλαδή μπλε σημαίες και διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία, δηλαδή πόση είναι η ένταση, ένα κάτοικο ή ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, έχουμε στοιχεία για την ακτοπλοεία, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα τα δείξουμε σε λίγο στην εκδήλωση. Εσείς πού θα εστιάσετε σήμερα, η συνάντηση αυτή με τι σκοπό γίνεται? Η συνάντηση αυτή είναι για να δείξουμε τα εργαλεία αυτά και να διευκολύνουμε τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων που οργανώνουν την εκδήλωση, να κατανοήσουν τη χρησιμότητα αυτών των στοιχείων και το πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν καλύτερα για να μπορέσουν να είναι πιο αποτελεσματικοί στον ανταγωνισμό. Να μας υποθείς, βρήσατε έτσι κάποια από αυτά για τα Χανιά? Τι έχει δείξει η φετινή τουριστική σεζόν, που δεν έχει δείξει ακόμα βέβαια? Κοιτάξτε, για τα Χανιά και για την Κρήτη. Ναι, γενικά από τα αεροπορικά στοιχεία που είναι το βασικό ίσως, ειδικά για τον εισερχόμενο τουρισμό, για την Κρήτη, για το ΜΕΝ Ηράκλειο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου είχαμε μια αύξηση των εισερχόμενων, των αφήξεων από το εξωτερικό της τάξης του 6% και για τα Χανιά της τάξης του 7,5%. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε για τον αριθμό θέσεων που διαθέτουν οι αεροπορικές για το Ηράκλειο και τα Χανιά είναι ότι ο Οκτώβριος θα είναι περίπου 11% πάνω με πέρσι. Και όπως ξέρουμε, όταν οι αεροπορικές βάζουν θέσεις, κάνουν το παν για να προκειμένου να γεμίσουν τα αεροπλάνα. Άρα αυτό δείχνει ότι το κλείσιμο της σεζόν μάλλον θα είναι πολύ καλό και πιθανότατα θα επεκταθεί και στις αρχές του Νοεμβρίου. Δεν θα έχουμε όμως την πολυπόθετη επέκταση. Δεν το περιμέναμε κιόλας, αλλά δεν φαίνεται να το. Νομίζω ότι η ενδυνάμωση του Οκτωβρίου σε 11% πάνω σημαίνει ότι είναι πιο γερός και αν έχουμε και λίγο στον Νοέμβριο, και αυτό βοηθάει. Τώρα κοιτάξτε, η επέκταση είναι κάτι το οποίο εύκολα λέγεται, αλλά θέλει πολύ συνδυασμένη δράση και από τις επιχειρήσεις και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την κυβέρνηση, γιατί για να έρθει ο τουρίστας και να μείνει ευχαριστημένος, δεν αρκεί μόνο να είναι το ξενοδοχείο, πρέπει να υπάρχει και μια ζωή ευρύτερα στην πόλη. Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν τους λόγους της αύξησης, που αποδίδεται η αύξηση αυτή? Στοιχεία δεν υπάρχουν, εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Πιθανώς να είναι και το αντιστάθμισμα στη μείωση που παρατηρήθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες σε όλη τη χώρα, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, πιθανώς λόγω της αυξημένης ζέστης που επικρατεί πια, αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να μεταθέσουν τις διακοπές τους για το φθινόπωρο, το κάνανε. Αυτοί που δεν μπορούσαν γιατί έχουν οικογένεια, σχολείο και προφανώς ήρθαν το καλοκαίρι. Αυτός είναι ένας πιθανός λόγος. Επίσης, νομίζω ότι το άλλος πιθανός λόγος είναι ότι ο κόσμος πια ψάχνει πια περισσότερες δραστηριότητες και είναι πιο εύκολο να κάνεις δραστηριότητες τους φθινοπορεινούς μήνες από ότι το κατά καλό καιρό. Έχετε στοιχεία για το τέλος αθεκτικότητας, πόσα περίπου εκατομμύρια θα πρέπει να πληρώσουν τα ξενοδοχεία από την επιβολή του 2%? Κοιτάξτε, ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει 400 εκατομμύρια, 405 αν θυμάμαι καλά. Από αυτά, κατά την εκτίμησή μου, τουλάχιστον το 90% θα το πληρώσουν τα ξενοδοχεία και ένα 10% maximum να το πληρώσει βραχυχρόνια μίσθωση. Αν σε αυτά προσθέσετε και το τέλος παρεπιδημούντων, που θα πάει γύρω στα 450 εκατομμύρια, 400-450 εκατομμύρια, αυτά είναι ένα 4,5% του τζίρου των ξενοδοχείων και ένα 25-30% των κερδών προφόρων. Είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο.